Λοιπόν, μιλήσαμε για σπουδές και μιλήσαμε για το τι θέλουν και τι πρέπει να μάθουν ο γιος σας, η κόρη σας, τα παιδιά σας, τα ανήψια σας ή και εσείς οι ίδιοι. Λοιπόν, ποιος καταλληλότερος να μας μιλήσει γι' αυτό από τον κύριο Γρηγόρη Δικαίο, ο οποίος, αν το λέω σωστά, είναι Director of Student Recruitment στο York City College. Τα λέω καλά, κύριε Δικαίε? Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλημέρα, πολύ σωστά τα είπατε. Director of Student Recruitment, στην δική μας γλώσσα Διευθυντής Ακαδημαϊκού Προσανατολισμού των Φοιτητών στο City College University of York Europe Campus που λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη. Πάρα πολύ ωραία. Αρχικά να πω ότι χαίρομαι που σας έχουμε στη γραμμή, γιατί σίγουρα μπορείτε να λύσετε πολλές απορίες, και επειδή ακριβώς είναι ο καιρός να αποφασίσουν οι μελλοντικοί φοιτητές πού θα πάνε, τι θα κάνουν, μάλλον εσείς θα μας δώσετε τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, ένα ερώτημα που νομίζω ότι πολλούς ταλανίζει. Εναλλακτικά της ελληνικής εκπαίδευσης για όσους ενδεχομένως δεν κατόρθωσαν να μπουν στα ελληνικά πανεπιστήμια ή δεν ήθελαν. Ποια είναι η αξία της βρετανικής εκπαίδευσης, δηλαδή ποιο είναι το City College, University of York, Europe Campus? Ευχαριστώ για αυτή την κρίσιμη ερώτηση. Θα ήθελα πρώτα, αν μου επιτρέπετε, να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο. Είμαι στην εκπαίδευση πάνω από 30 χρόνια σε διάφορες βαθμίδες. Εκείνο το οποίο βλέπω είναι ότι πολύ συχνά και οι οικογένειες και οι νέοι άνθρωποι κάνουν πολλές φορές λανθασμένη επιλογή στο τι θέλουν να σπουδάσουν. Μάλιστα, ιδιαίτερα με το ελληνικό σύστημα, όπου έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις διάφορες σχολές πέρα από τις πρώτες σχολές ως προτίμησή του, πρακτικά βρίσκουμε περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι βρέθηκαν σε ένα ακαδημαϊκό τμήμα για το οποίο δεν έχουν ουσιαστικό ενδιαφέρον. Και αυτό βέβαια εξηγεί εν μέρη και τον αυτό που ονομάζουμε τους αιώνιους φοιτητές που δεν μπορούν και δεν καταφέρουν να τελειώσουν τις σπουδές τους. Τώρα, εναλλακτικά, είναι σημαντικό να πούμε ότι στην Ελλάδα η βρετανική εκπαίδευση είναι πολύ έντονη. Παρά το Brexit, παρά το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον στην Ενωμένη Ευρώπη, υπάρχουν οι δυνατότητες να επιλέξει κανείς βρετανικές σπουδές. Σαν παράδειγμα το αναφέρω το City College University of York Europe Campus. Να πω δύο λόγια γι' αυτό. Το City College είναι το πρώτο ίδρυμα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη, που είναι ευρωπαϊκό campus ενός κορυφαίου βρετανικού πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου του York. Να λάβετε υπόψη ότι στην Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει πάνω από 180 πανεπιστήμια. Το Πανεπιστήμιο του York είναι μεταξύ των κορυφαίων πανεπιστημίων, μέρος του Russell Group, το 10ο ισχυρότερο ερευνητικό πανεπιστήμιο στο Ηνωμένο Βασίλειο κλπ. Κλπ. Για να μην κουράζουμε τους ακροατές σας. Επομένως, μπορεί κάποιος να σπουδάσει κοντά μας, να κάνει το βρετανικό πρόγραμμα σπουδών εγκεκριμένο από το Πανεπιστήμιο του York, και όταν με το καλό τελειώσει παίρνει το ίδιο πτυχίο που θα έπαιρνε αν είχε σπουδάσει στο κορυφαίο Πανεπιστήμιο του York στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω πολύ καλά. Είχα για προς στιγμή έτσι λίγο διακοπή της γραμμής, αλλά σας ακούμε. Ως εκ τούτου θεωρώ ότι είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να επιλέξει αυτό το οποίο θέλει. Να πω επίσης ότι τα βρετανικά πανεπιστήμια έχουν διάρκεια σπουδών 3 χρόνια και όχι 4. Αυτό σημαίνει ότι ένας νέος μπορεί να πάρει το πτυχίο της επιλογής του στα 3 χρόνια και σε μία ακόμα χρονιά να ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό του, δηλαδή σε 4 χρόνια να έχει ολοκληρώσει τις προπτυχιακές και τις μεταπτυχιακές σπουδές του. Πολύ ωραία. Πάνω σε αυτό το κομμάτι, και επειδή μιλάμε για πτυχία, θα ήθελα να μας πείτε ποια προγράμματα προσφέρει το City College, University of York, και ποιο πτυχίο λαμβάνουν οι απόφοιτοι. Νομίζω ότι και αυτά τα δύο είναι σπουδαία να τα ξέρουν και σημαντικά ως ερωτήματα.
Λοιπόν, όπως ανέφερα λίγο πριν, το πτυχίο είναι ακριβώς το ίδιο που θα έπαιρνε κανείς εάν σπούδαζε στο Βρετανικό Πανεπιστήμιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλω να το τονίσω ότι το πτυχίο θα γράφει επάνω University of York. Δεν υπάρχει πτυχίο City College, καθώς εμείς είμαστε Ευρωπαϊκό Κάμπους του Πανεπιστημίου. Από εκεί και πέρα επικεντρωνόμαστε κυρίως σε σπουδές οι οποίες θεωρούμε ότι δίνουν μια πολύ καλή δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης. Για παράδειγμα, έχουμε προγράμματα τα οποία είναι στη διοίκηση επιχειρήσεων και οικονομικών, στην πληροφορική, η οποία έχει τεράστια ζήτηση, στην ψυχολογία και επίσης στις ανθρωπιστικές σπουδές, όπου εκεί εντάσσονται οι σπουδές στην αγγλική φιλολογία με εξαιρετική δυνατότητα καριέρας και ένα καινούριο πρόγραμμα, ένα πολύ δυναμικό πρόγραμμα που ονομάζεται επικοινωνία και μέσα επικοινωνίας, Communication and Digital Media, ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας. Αυτό είναι ένα πολύ δυνατό αυτό πρόγραμμα. Αυτό νομίζω θα είναι το αγαπημένο μου, κύριε Δικέ, το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Νομίζω πως ναι, γιατί δεν είναι θεωρητικό, δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο απλώς ασχολείται με τα social media κλπ. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εμπεριέχει από τη μια μεριά μια άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, που καταλαβαίνουμε ότι είναι διαβατήριο στην εποχή μας. Αφετέρου έχει μαθήματα δημοσιογραφίας, έχει επίσης ενασχόληση με το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ, έχει πάρα πολλές επαγγελματικές διεξόδους και ως εκ τούτου το συστήνω ιδιαίτερα. Ναι. Λοιπόν, και θα ήθελα να συζητήσουμε και κάτι τελευταίο, για να μην καταχρεωστώ και το χρόνο σας. Επειδή όλα αυτά που μας είπατε νομίζω έλυσαν πολλές απορίες, αλλά τελικά στο διατάφτα όλοι κολλάμε. Αφού κάποιος έρθει και επιλέξει το City College, University of York, Europe Campus, ποιες είναι οι προπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης, αφού παρακολουθήσει ενώ τα προπτυχιακά ή και τα μεταπτυχιακά του μαθήματα? Κοιτάξτε, το City College έχει ένα πολύ ισχυρό όνομα πλέον στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα, διότι παρένθεση να πω, έχουμε φοιτητές εδώ από 60 χώρες. Οι μισοί φοιτητές μας είναι ξένοι. Επομένως, οι προοπτικές... Και έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Ναι, 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 βέβαια. Έχουμε εκατοντάδες φοιτητές που έρχονται κάθε χρόνο και σπουδάζουν. Δηλαδή, ενώ συνήθως έχουμε συνηθίσει στην ιδέα ότι οι Έλληνες φοιτητές φεύγουν σε ξένα πανεπιστήμια, αντιθέτως, το City College βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να υποδέχεται κάθε χρόνο φοιτητές από 60 χώρες, ακόμα και από πολύ μακρινές χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται εδώ είναι άνθρωποι οι οποίοι βοηθούν και στην ανάπτυξη της πόλης, διότι είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι φέρνουν τα χρήματά τους, πληρώνουν δίδακτρα, νοικιάζουν τα σπίτια μας, βγαίνουν στην αγορά, έρχονται οι συγγενείς τους για διακοπές. Καταλαβαίνετε ότι έχει και έναν εθνικό ρόλο, ειδικά για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα, να γυρίσω στο ερώτημά σας με μία τελευταία κουβέντα. Κάθε χρόνο εμείς οργανώνουμε αυτό που ονομάζουμε ημέρες καριέρας. Αυτό σημαίνει ότι έρχονται εταιρείες μέσα στο ίδρυμα και στην έκθεση που γίνεται συνδέουμε τους αποφοίτες μας με την αγορά εργασίας. Επομένως, υπάρχει μια πολύ ισχυρή προοπτική να βρουν δουλειά. Τα ποσοστά απασχολησιμότητας μετά το πέρας των σπουδών είναι πραγματικά υψηλότατα. Ιδιαίτερα μάλιστα αν κάνει κάποιος μετά και μεταπτυχιακό σε εμάς και ούτω καθεξής. Οπότε νομίζω ότι με όλα αυτά που μας είπατε έχετε δώσει απαντήσεις, έχετε δώσει και λύσεις, κύριε Δικέ, για κάποιον που αναρωτιέται τι να κάνω τώρα και πού να πάω να σπουδάσω. Νομίζω ότι το City College είναι η απάντηση και όχι μόνο για το κομμάτι των σπουδών, κυρίως θα πω εγώ μετά τις σπουδές για την επαγγελματική αποκατάσταση. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας τηλεφωνικά και να ευχηθώ καλή επιτυχία και στη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας. Αυτός είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης, να ανοίξει δρόμους, και καλή επιτυχία στο πρόγραμμά σας και στο σταθμό. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.